την καταδίκη του 45χρονου από το Αργουλιό Ρεθύμνου για τη δολοφονία του 22χρονου Κώστα Χαριτάκη τον Ιούνιο του 2022, αποφάσισε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Χανίων μετά από μια μαραθώνια ακροματική διαδικασία που άρχισε στις 21 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απορρίπτοντας τα ελαφρυντικά που πρότεινε η υπεράσπιση περί βρασμού ψυχικής ορμής και ότι η συμπεριφορά του προκλήθηκε από αυτήν του θύματος. Αποδέχτηκε την πρόταση του εισαγγελέα και του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης επιπλέον 3 χρόνια για οπλοχρησία και οπλοκατοχή και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Δικαίωση θα είχα αν γύριζε ο άντρας μου πίσω. Από τη στιγμή που δεν γύρισε ο άντρας μου πίσω, τουλάχιστον είμαι δικαιωμένη ότι δικαιώθηκε η ψυχή του εκεί που είναι και θα ηρεμήσει η ψυχή του για όλο αυτό που του κάνανε. Δικαιωμένος, αφού πήρε τα ισόβια, ευχαριστώ τον κύριο Σαγγελέα και τον κύριο Πρόεδρο, όλους ευχαριστώ. Με αυτός ότι θα κάνει τις εφέσεις στα επόμενα δικαστήρια, δεν θα κάνει όλη του τη ζωή στη φυλακή. Και έκανε ένα φόνο. Ένας νέος άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή που εμείς δεν θα τον ξαναδούμε. Αυτός γιατί να συνεχίσει τη ζωή του και να χαρεί τα παιδιά του. Δεν είμαι δικαιωμένη. Ήθελα δυσισόβια. Εγώ σαν Μιχάλης το μόνο που έχω να πω και να τους πω είναι ότι όσο τον έχουν μέσα θα ξέρουν που τον έχουν. Αλλά κάποια στιγμή θα βγει. Τότε θα τα πούμε εμείς με αυτόν. Η ακροματική διαδικασία άρχισε με την απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, αλλά να το εκφοβήσει λόγω της προκλητικής, όπως είπε, συμπεριφοράς του και των ύβρεων που εξαπέλυσε σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του και του νεκρού πατέρα του. Τον βρήκα καθισμένο στην αυλή και του ζήτησα το λόγο. Τον ρώτησα γιατί βρίζει, μου απάντησε υβριστικά και για τη μάνα μου και για τον πατέρα μου. Έβρισε ακόμη και τα κόκαλα του πατέρα μου. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι άνοιξα τον ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και πήρα το όπλο. Ήταν μια κακιά στιγμή. Ο 45χρονος κατηγορούμενος αναφέρθηκε στα γεγονότα που συνέβησαν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος το 2022, μετά το τέλος του μνημοσύνου που τέλεσε η οικογένειά του για τον πατέρα του. Υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα το θύμα είχε αρχίσει από νωρίς να προκαλεί αρχικά τον αδελφό του, στη συνέχεια έναν ξάδελφό του και τέλος τη μητέρα του. Είπε ότι ο ίδιος ήταν φορτισμένος και ότι όταν βγήκε εκτός αυτού, πήγε με το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της αδελφής του 22χρονου. Του έριξα στα πόδια. Κάποια στιγμή τον είδα και δίπλωσε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήθελα να τον φοβερίσω, να τον τραυματίσω. Είχα οπτική επαφή και θα μπορούσα να του παίξω στο μπέτι ή στο κεφάλι. Δεν είχα καμία πρόθεση να τον σκοτώσω. Ο εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό του βρασμού και τόνισε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε δόλος που αποδεικνύεται από το σημείο που ο κατηγορούμενος πυροβόλησε το θύμα. Επειδή κάποιος σας έβρισε τη μάνα και τον πατέρα, βγάλατε ένα όπλο και τον σκοτώσατε. Αν κάποιος σκότωνε όποιον έβριζε μανάδες και πατεράδες, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα ήταν μόνο όσοι ζουν στο Άγιο Όρος. Να απορριφθεί ο ισχυρισμός του βρασμού ψυχικής ορμής, γιατί η καθημερινότητά τους ήταν να βρίζονται και να αλληλοπυροβολούνται. Να κριθεί ένοχος όπως κατηγορείται. Ο κ. Αγγελέας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν συνεπής στην κατηγορία, την διερεύνησε και ακολούθως η δωρική πρότασή του εξαιτίας και των κομικών ισχυρισμών και ουσιαστικών και νομικών του δράστου τον οδήγησε σε αυτήν την δωρικότατη, λακωνικότατη πρόταση η οποία ήταν καταδικαστή κατά το κατηγορητήριο. Ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Αλέξης Κούγιας στην αγόρευσή του χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο ψυχρό εκτελεστή, σημειώνοντας ότι από θαύμα δεν υπήρξαν και άλλα θύματα. Καμία ποινή δεν μπορεί να φέρει πίσω τον άνθρωπό τους. Και ειδικά όταν πρόκειται μετά από επιλογή να αφαιρέσουν τη ζωή από το νεαρότερο πρόσωπο της οικογένειας Χαριτάκη, γιατί δυστυχώς αυτοί είναι δυστυχώς οι κανόνες της βεντέτας που ακόμη κρατούν στην Κρήτη. Ο 45χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 22χρονο συγχωριανό του, πατέρα ενός βρέφους μόλις 2 μηνών τότε, μπροστά στα μάτια του πατέρα του, του αδελφού και της αδελφής του.